Άντε! Άντε, παιδιά, πιο γρήγορα! Ζαλίζομαι, ξεμυαλίζομαι. Γύρω-γύρω, αγάπη στη μέση, εγώ σα φταίω. Ζαλίζομαι, ξεμυαλίζομαι. Πέσε νύχτα στα δίχτυα, ξενύχτια ζητάει το μυαλό. Είσαι η ουσία μου, η συνωμοσία μου. Βρες τον τρόπο, μωρό μου, να βγάλουν φτερά τα κορμιά. Μάθε μου τα βήματα, ρίξε με στα κύματα. Δε φοβάμαι να πάω για πεθαίνω για μια πυρκαγιά. Να γίνεις πίθα αστραπή, οι δυο ψυχές ένα κορμί. Και ό,τι θες, και ό,τι θες ως το πρωί. Να μπλέξει γερά η καρδιά. Ζαλίζομαι, ξεμυαλίζομαι. Έλα ρίξε τα μάτια κομμάτια να δω τα φιλιά. Είσαι το ταξίδι μου και το αντικλίδι μου. Δεν κατάλαβες φως μου εσύ η μισή μου πλευρά. Χόρεψε στο τέμπο μου, γίνε το φλαμένκο μου. Δεν μου φτάνει μια σπίθα να βγω μεγάλη φωτιά. Γίνεις τύπα αστραπή, οι δυο ψυχές ένα κορμί. Και ό,τι θες, και ό,τι θες ως το πρωί. Είσαι το ταξίδι μου και το αντικλίδι μου. Δεν κατάλαβες πως μου εσύ η μισή μου πλευρά. Χόρεψε στο τέμπο μου, γίνε το φλαμένκο μου. Δεν μου φτάνει μια σπίθα να βω μεγάλη φωτιά. Να γίνεις τύπα αστραπή, οι δυο ψυχές ένα κορμί. Και ό,τι θες, και ό,τι θες ως το πρωί. Πολύ ωραία, μπράβο! Φέτα, εσύ έχεις και τον έρωτα που σε τυφλώνει. Εμένα δεν με τυφλώνει τίποτα, για σένα δεν ξέρω. Αχ, για μένα νομίζω ότι τα πράγματα αυτή τη φορά είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ακριβώς έτσι όπως τον ήθελα πάντα. Αρενοπός, έτσι, έχει χιούμορ, δίνεται όμορφα, κάνει ένα αξιοπρεπές επάγγελμα. Είναι και ρομαντικός. Άντε βρε, κι εγώ κουμπάρα. Αυτό το θέμα δεν το θίξαμε ακόμη. Εσείς? Ποιοι εμείς? Με βλέπεις με κανέναν? Η αλήθεια είναι ότι το δικό σου το θέμα δεν ξέρω πώς θα το δώσω στον τύπο. Έρωτας ξαφνικός για την Έλενα. Βιβλιοπόλης κλέβει την καρδιά της Έλενας. Ή μια βραδιά στο Notting Hill για την Έλενα. Όχι, άστο, αυτό είναι κλεμμένο. Μου φαίνεται ότι δεν μ' ακούς. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αμάν αυτή η μανία σου να μην μου λες. Δεν ξέρεις πόσο με τσαντίζει αυτό. Από μικρή τσαντιζόμουν όταν οι φίλες μου δεν μου λέγαν τα μυστικά τους. Καλημέρα. Είναι μέσα ο Αρίστος. Καλημέρα. Ο Αριστίδης Παπαδόπουλος εννοείται. Ναι, αυτόν εννοώ. Ναι, περάστε παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα του πω τον ζητάει? Ο Μιχαήλ Κατακουζινός. Άγγι! Ποιος είναι, παιδί μου? Ο Μιχαήλ Κατακουζινός. Αυτός ακριβώς. Πατέρα, είναι ο Μιχαήλ Κατακουζινός. Πατέρα. Βρε καλώς τον, βρε καλώς τον Αρίστο. Τι είναι το Αρίστο, είτε κρύφτηκες? Βλέπω το σου λουπόσατε το σπιτάκι, ε. Ναι, αυτό το είχατε από παλιά, θυμάμαι. Αυτό δεν είναι το σπιτάκι της πεθαράς σου, ε? Που την εξεβίαζε να στο γράψει το όνομά σου. Χαίρομαι, Μιχαήλ, που οι πανατλαντικές πτήσεις δεν χάλασαν τη μνήμη σου. Αυτό τώρα μας έλειπε να αφήνουμε το σπίτι όπως το είχε σχορεμένη. Συγγνώμη, και μία ερώτηση, γιατί δεν άκουσα πολύ καλά. Μήπως μπορείτε να πείτε το όνομά σας? Άγγι, παιδί μου! Άκουσε με, ο κύριος είναι ο άνθρωπος με τα πολλά ονόματα και τις πολλές ιδιότητες, λες. Σαν και εκείνο τον πράκτορα της Ρώσης Μαφίας που καθαρίσανε τελευταία. Γελάω για να του δώσω κουράγιο. Προσπαθεί να κάνει χιούμορ, ο πατέρας σου δεν το καταφέρνει. Ποτέ δεν το κατάφερνε. Ελπίζω να μην του μοιάζεις αυτό. Γιατί σε τίποτα άλλο δεν του μοιάζεις. Είσαι μια χαρά παλικάρι, κούκλος όμορφος. Δεν πήρες τίποτα από αυτό. Ευτυχώς, τυχερό παιδί σου. Εσύ πήρες από τη μανούλα σου. Γεγονός είναι ότι μοιάζω στη μητέρα μου. Η αδελφή μου μοιάζει πιο πολύ στον πατέρα μου. Αλλά ήθελα να σας. Λες αυτό. Πω το κακόμοιρο το κορίτσι. Μοιάζει του πατέρα.
Άτυχος στη ζωή της. Ναι, ναι, αλλά θα ήθελα άλλη μια φορά να σας ρωτήσω, αν είναι δυνατόν να μου πείτε δηλαδή... Άλλη, παιδί μου, ο κύριος, ο Μεσήλιξ κύριος, είναι πρώην ηθοποιός του θεάτρου. Βέβαια, έπαιξε πολλά χρόνια με τον πατέρα σου. Και είναι ιδιοκτήτης ενός τεράστιου βιβλιοπωλείου στο κεντρικό δρόμο. Για ποιες τιμή, πατέρα. Για ξαναπες με αυτό που είπες, γιατί δεν το κατάλαβα. Μπορείτε να μου το πείτε κι εσείς. Να πούμε ό,τι θέλεις, αγοράκι μου καλό, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε πάνω από ένα έτσι φλιτζάνι με ζεστό, ωραίο, αχνιστό καφέ. Έχετε καφέ, αρίστο, έχετε. Καφέ, βέβαια. Ναι. Καφέ δεν έχουμε. Και καφέ έχουμε και τσάι έχουμε. Πράσινο τσάι για τις φλέβες, βέβαια. Συναπόσπορο έχουμε, λαρός που έχουμε. Έχουμε και φοντί. Θέλετε καφέ, είπατε. Ναι, καφέ. Ναι. Σας φτιάξω καφέ. Καφέ. Ελληνικό σκέτο, σε παρακαλώ πολύ. Ελληνικό σκέτο. Μπράβο. Τι έγινε, Αρίστο, πώς το βλέπεις, θα το κάνουμε το νούμερο, γιατί ήρθα τζάμπα, ε. Τα συζητάμε αργότερα. Τι αργότερα, παιδί μου, εγώ για πρόβα ήρθα τώρα, έτσι. Έλα, θυμάσαι τα λόγια. Αργό θα βρεις ακόμα, ρε παιδί μου, σου είπα αργότερα θα τα πούμε. Τι αργότερα, έλα παιδί μου, να ακούσει και το παιδί, ε. Να ακούσει και το παιδί, να δούμε αντιδράσεις. Θα έχει φωνικές συνέπειες, φαντάζομαι. Η γυναίκα σου πάντα μας παρακολουθούσε όταν παίζαμε. Πολύ το διασκέδαζε, γελούσε. Ναι, μέσα αυτό έγινε ξεκαρδιστεί από τα στρουμπάκια. Πέθανε η γυναίκα σου. Το έμαθα. Το έμαθα ότι πέθανε όταν ήμουνα στον Καναδά. Τότε που πήγαινα στην Αλάσκα. Ναι, πέρασα και την Αλάσκα. Ναι. Δεν με ενδιαφέρουν οι ταξιδιωτικές σου εμπειρίες και δεν θέλω να πω δυσάρεστα πρωί-πρωί. Μου φτάνει που σε βλέπω. Ορίστε τα καφεδάκια σας. Άλλη μια ερωτησούλα να κάνω. Συγγνώμη, έτσι. Ναι, είμαι ενοχλητικός, αλλά θέλω να το παιδί να μαθαίνει. Τι να μαθαίνει, ρε παιδί μου. Τι να ακούσει τώρα. Τι ανθρώπου να βλέπει δύο μεγάλου ανθρώπου που πίνουν καφέ, ε. Πατέρα, πήγαινε παιδί, μας δει, μην το διώχνεις το παιδί, να μας δει. Δεν καταλαβαίνω, τι έχω να δω δηλαδή από εσάς τους δύο, τι να δει ρε παιδί μου, τι να δει αυτούς τους δύο ανθρώπους, ας πούμε, που κουδιάει, άσε παιδί μου, πήγαινε, έχουμε να πούμε κάτι. Μα ρε πατέρα, σε παρακαλώ, μην ασχολείσαι με, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο, σε παρακαλώ πολύ, άσε με να ρωτήσω κάτι τον κύριο. Πήγαινε παιδί μου τώρα, τον κύριο, πάω στο μαγαζί, τίποτα άλλο καλύτερο στη ζωή σου, από να βλέπεις τον κύριο κατά κουζινό. Εντάξει, πάω στο μαγαζί, αν χρειαστείς κάτι πάρε με τηλέφωνο, έτσι. Πάρω και τον Αρτέμι. Πάρω και τον Αρτέμι μαζί. Χάρηκα πολύ, έτσι. Κι εγώ, στο καλό να πας. Είστε καλά, γεια σας. Στο καλό. Πολύ απότομος είσαι με το παιδί, πολύ απότομος. Εγώ. Και το σκύλο, δεν τον χάιδεψες καθόλου. Σε βλέπω έτσι. Μου κάτι... Μάλλον ο θυροειδής σου κάτι πρέπει να έχει, ε. Και πρόσεξε, όταν υπερλειτουργεί, αρχίζει και δημιουργεί καταστάσεις. Ξέρεις τι, υπάρχει ένας τρόπος να ηρεμείς. Θα χαϊδεύεις το σκύλο δύο φορές την ημέρα και θα χαλαρώνεις. Σοβαρά, ε. Ναι. Μιχαήλ, ο θυροειδής μου είναι μια χαρά, ε. Εσύ δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Ο γιος μου έχει βιβλιοπωλείο. Καταλαβαίνεις. Τι? Στο πεζόδρομο. Δίπλα εδώ, πιο κάτω. Συνάδελφος, είναι το παλικάρι. Ωραία. Τυχιούχος, φιλόλογος. Θα διδάξει στο πανεπιστήμιο όταν του κλείσει το μαγαζί. Εγώ γιατί να το κλείσω το μαγαζί. Άντε πάλι. Απορώ με τότε ημερό πως έκανες λεφτά. Βρε εσύ. Ένα μεγαθύριο ανοίγεις δίπλα του. Και λοιπόν, πού είναι το κακό? Δεν βλέπω κανένα κακό εγώ σε αυτή την ιστορία. Ούτε είναι κακό που θα κάνεις διαφήμιση για το δικό μου το βιβλιοπωλείο. Α, δεν είναι κακό. Όχι, βέβαια. Σοβαρολογεί. Βέβαια, σοβαρολογώ. Δεν είναι κακό που θα κάνω διαφήμιση για ενάντια στο μαγαζί του παιδιού μου. Όχι, καθόλου. Όχι. Λεφτά υπάρχουν για όλους. Σοβαρά, ε. Καθόλου κακό. Τι μου είπε ο ψυχίατρος? Τρεις φορές να χαϊδεύω το σκύλο την ημέρα. Τρεις φορές να μην γίνω δολοφόνος. Αυτό θα κάνω. Τι να κάνω, να το πω το τηλέφωνο, τι να τη πω, αν την πάρω τηλέφωνο, να τη πω. Γεια σου, Έλληνα, βρέθηκε ο πατέρα σου. Σε παρακαλώ, έλα από εδώ, βρέθηκε ο πατέρα σου. Τι να κάνω. Και άμα το ξέρει, άμα γύρω ρεζίλθη. Τι να κάνω, αυτό μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν. Τι διακοψιά είχαν. Με κατάγματα στα πόδια και στα χέρια μου συνέφτηκε ο Γεωργίου. Ο άτυχος παίκτης έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού της γνωστής του, το πουλάκα. Λοιπόν, έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι η Έλενα δεν πάτησε το πόδι της ούτε μια φορά στο σπίτι της μητέρας του και μεταφέρει την άδεια το γενικό κρατικό παίκτης. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζω στοίχημα ότι αυτή τον έσπρωξα από τις σκάλες για να μείνετε μόνοι. Άσε με ρε, δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Αν την πάρω τηλέφωνο θα μου το κλείσει. Από ο σπίτι θα μου άνοιγε την πόρτα. Τι να κάνω. Να μην πανικοβάλλεσαι. Όλα δουλεύουν για πάρτι. Ας τα από προχθές είναι, δεν είναι. Κάτσε. Μεγάλο κρεβάτι βλέπω να περνά. Δεν σε χλαμάρες τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ήταν μαζί του, δεν ήταν, δεν ξέρω. Αγόρι μου, για ποιον μιλάμε, θα με ενημερώσει. Για τον πατέρα της. Τώρα είναι σπίτι μου με τον πατέρα μου και μιλάνε.
Ήρθε ο πατέρας στη σπίτι σου να συζητήσει σε γάμο. Ω Χριστέ μου, δεν καταλαβαίνω τι ανοησίε είναι αυτέ. Ο πατέρας της σιωπατέρας μου ήταν μαζί παλιά στο θέατρο. Οι ηθοποιοί παίζανε μαζί πριν γεννηθούμε εμείς. Δεν το πιστεύω. Όλα για πάρτι σου δουλεύουν. Ρε άστρο έχει. Τέτοιες συμπτώσεις δεν είναι τυχαίες. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Α σου πω κάτι, Γιάννη. Μοιάζει πολύ με τον τύπο στη λιμουζίνα. Λες να κάνει αυτό. Αλλά αν είναι αυτό, ξέρει ότι είναι αυτό. Ξέρει ότι είναι ο πατέρας της. Μπορώ να καταλάβω. Δεν μου λες βραζιλιάνικα, βλέπεις πάλι. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που θα κάνω τώρα, ξέρεις ποιο είναι. Αν την πάρω τηλέφωνο και θα της πω. Ο πατέρας σου βρέθηκε. Αυτό, μια φράση μόνο. Ναι, πάρε το και πες το. Ναι, αλλά αν ακούσει τη φωνή μου θα το κλείσει. Ε, καλά, θα την πάρω εγώ. Πέρα, ωραία, αυτός είσαι. Έλα, έλα, βοήθησε το φίλο σου, έλα. Καλά, ναι. Έλα, έχω πελαγώσει. 0. 9. Καλά, ε. Έτσι και με δει με αυτά εδώ. Θα νομίζει ότι κάνω άλλη δουλειά τα βράδια. Εμένα πάνω σε αυτά δεν με βολεύουν. Προτιμώ το με πατέρα. Μην το πεις πουθενά αυτό. Έδωσες ολόκληρη συνέντευξη για τα δαντελένια εσόρουχα Κιπούρ, που είναι και τα αγαπημένα σου. Με δύο σταγόνες άρωμα στον αφαλό. Εσύ με έβαλες να λέω αυτές τις αηδίες, θυμάσαι. Ο Νίκος θα είναι, για σήκωσέ το. Δεν είναι ο Νίκος. Μπα, του ποιος είναι. Είναι κάποιος που δεν θα το απαντήσω. Γιατί δεν καταλαβαίνει ότι τελειώσαμε. Τότε για ποιον αγοράζεις όλα αυτά τα εσόρουχα, αγάπη μου? Για μένα. Για μένα, σου λέω. Μ' αρέσει να βλέπω τον εαυτό μου με καινούργια εσόρουχα. Unfortunately, δεν το σηκώνει. Φανέσαι δουλειά. Μπορεί να έχει πάει στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Πώς θα το μάθω, Θεέ μου, αυτό τώρα. Τι θα κάνω? Να σου πω, τέκνο μου, λοιπόν, τι σοή Θεός είναι. Θα πάρουμε τη Ρένα να μάθουμε. Ωραία, όταν πρόκειται για κομμένη δουλειά, δουλεύει γρήγορα το μυαλουδάκι μας. Κάτσε, κάτσε να θυμηθώ το τηλέφωνο. Α, δεν το έχεις γράψει? Σώθηκα τώρα, εντάξει. Αγόρι μου, για ποιο με πέρασε? Ξέρεις ποιον έχεις μπροστά σου? Τον Τζον Τάρα μας στο τηλέφωνο. Πάντα θυμάμαι τα νούμερα πέρασαν από τα χέρια μου. Πέρασε το τηλέφωνο της Ρένας από τα χέρια σου και έχεις το φράσος να γυρνάς να κοιτάς την αδελφή μου? Κοίτα, ή το ένα θα κάνουμε ή το άλλο, έτσι. Λοιπόν, άσε να πάρω πρώτα τη Ρένα και τα υπόλοιπα τα συζητάμε απρέ. Θα με ψάχνει το χρυσό μου. Αν είναι ο Νίκος, δεν τον θέλω. Ο Νίκος δεν είναι. 34. Τι είναι το 34? 34, 45, 587. Ναι. Λοιπόν, αυτό το νούμερο δεν θα το σηκώσει ποτέ. Ποτέ. Γιατί καλέ? Ό,τι και να είναι, θα το αντιμετωπίσω. Τόσα και τόσα έχω περάσει στη ζωή μου. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να περάσω άλλα. Γι' αυτό αυτό το νούμερο δεν το σηκώνεις. Κατάλαβες? Εντάξει. Το πολύ πολύ, να πω στον ανθρώπο, αφού δεν σε θέλει άλκη μου, το κορίτσι, τι να κάνουμε. Όλα τα ξέρεις εσύ, ε. Ακόμα και ποιος είναι στο τηλέφωνο. Εγώ αυτό το ξέρω. Αυτό που δεν ξέρω είναι που βρήκε το νούμερο του τηλεφώνου μου ο Άλκης. Όλα τα βρίσκουν άμα θέλουν να σε βασανίσουν. Καλή. Ούτε αυτή το σηκώνει, ρε γκαντέ μου. Θα είναι σε δουλειά, φαίνεται. Θα πάρουμε αργότερα. Θα είναι τρομερό, ε. Τόσο καιρό ψάχνει τον πατέρα της και τώρα που είναι με τον πατέρα μου στο ίδιο σπίτι, στο σπίτι μου, τώρα που μιλάνε συγκινημένοι σαν δύο παλικάρι φίλοι, τώρα δεν μπορώ να της το πω. Δεν θα με τρελάνει μανά ξανά, ε! Μπορεί να σε μίσκονε καημένο τώρα. Έχει ξεκουτιάνει, δεν θυμάσαι καθόλου. Από εδώ ήταν η τουαλέτα. Αυτές οι δύο καρέκλες παριστάνουν την πόρτα της τουαλέτας. Έτοιμη. Εσύ είσαι λοιπόν από μέσα. Έτσι, εγώ είμαι απ' έξω. Σε παρακαλώ. Δεν το κατάλαβες. Όχι, προσπαθείς να αυτοκτονήσεις με χαπάκια πράσινα. Δεν το κατάλαβες καλά. Γιατί σε απάθησα. Ναι, εσύ είσαι από μέσα και προσπαθείς να αυτοκτονήσεις με πράσινα χαπάκια, γιατί εγώ σε απάθησα. Δεν μου λες, εσύ δεν έπαιζες τη γυναίκα σε αυτό το νούμερο? Ναι, τώρα θα αλλάξουμε. Θα παίξεις εσύ τη γυναίκα και εγώ τον άντρα. Και ποιος το αποφάσισε? Εγώ, επιτέλους, έφτασα κι εγώ μια στιγμή στη ζωή μου που μπορώ να αποφασίζω σαν εργοδότης. Εμένα, Μιχαήλ, γι' αυτό γύρισες για να με τα χαλάσεις, ε. Παίξ' το μόνος, ε. Και μην με πιέζεις εμένα, ε. Γιατί εγώ είμαι τρελός, ε. Ναι, έλα, έλα, τώρα θα σε μάθω. Το ξέρω ότι είσαι τρελός. Εντάξει. Έλα, συγκεντρώσου. Θα κάνω μια μικρή υποχώρηση. Παίξω την Αντωνία. Αντωνία! Αντωνία! Αντωνία, τι πας να κάνεις? Άσε τις τρελαμάρες. Αντωνία, τι πας να κάνεις? Βγες από εκεί μέσα, μίλα μου! Εγώ φταίω, αγάπη μου, εγώ! Εγώ που σε απάτησα! Όμως άνοιξε την πόρτα, άμα το κλειδί στην πόρτα και άνοιξε την να μιλήσουμε σαν άνθρωποι! Μα τα κάνεις όλα τραγωδία, γιατί! Δεν με πεθάνεις! Δεν με σκέφτεσαι καθόλου! Ξέρεις τι είσαι! Είσαι μια αχάριστη, μια ασυνείδητη! Αυτό είσαι! Γιατί με κοιτάς? Προχώρα, παρακάτω. Πού να προχωρήσω? Έχω λόγια να προχωρήσω! Αυτό προσπαθώ να σου πω τόσα χρόνια.
Όλο και με έβαζες να κάνω. Εδώ το αγάπη μου ήθελε ταλέντο, υποκριτικό. Το δικό σου ήταν χάλια. Ήταν χάλια, χάλια ήταν χάλια, γιατί προτιμούσα να μιλάω παρά να παριστάνω το βόδι μου. Τότε γιατί είσαι τρελαμένος να ξανακάνω με το νούμερο. Γιατί θέλω να σου αποδείξω ότι μπορούσα κι εγώ να μιλήσω και να τα πω πάρα πολύ ωραία. Και για έναν ακόμα λόγο. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι μια μέρα θα έπαιζε εσύ την Αντωνία και εγώ τον άντρα. Παίξε λοιπόν το νούμερο μόνο σου. Και άκουσα να σου πω κάτι. Εγώ λέω και ξελέω, ε. Εσύ όχι μόνο λες, αλλά και θα τραγουδήσεις και θα χορέψεις και από τον πολυέλαιο θα σε βάλω να κρεμαστείς, άμα χρειαστεί, για τα 20 εκατομμυριάκια που σου δίνω. Περάστε, παρακαλώ, κύριε. Περάστε να κάνετε την Αντωνία. Έτσι. Είσαι έτοιμη? Μην τα τρως στα σπόρια, χαπάκια είναι. Αντωνία! Μην κάνεις τρελαμάρες. Μίλα μου, τι πας να κάνεις. Γυναίκα παντρεύτηκα η φορά. Αντωνία! Αντωνία, όχι! Σε απάντησα, ναι, το παραδέχομαι. Άνοιξε την πόρτα! Άνοιξε την πόρτα! Κάτσε ρε, Αρτέρι, μου ζέλιωσε την εφημερίδα. Χάλια την έκανα. Λοιπόν, ξέρεις τα κάνω. Θα πάω σπίτι της και θα της αφήσω ένα σημείωμα κατά την πόρτα. Δεν μπορεί, θα το διαβάσετε, με πάρει, δεν γίνεται. Κοίτα τρόπο που βρήκε να ρίξει την κόμενα. Αγόρι μου, σε θαυμάζω. Με την detective έγινες για πάρτι της. Έτσι βλακίες, ρε, τώρα. Πάμε, έρθε, μάκο, έλα. Πού πάτε, ρε. Έχω μαγαζί, ρε. Έλενα, Έλενα, που είσαι, μωρό μου. Αχ, Έλενα, αχ, πρέπει να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Μα πάρα πολύ σημαντικό. Έλενα, είπα. Πού είσαι. Μη φωνάζετε, δεν είναι κανείς εδώ. Από τότε που έφυγε ο κύριος Νίκος, δεν έμεινε κανείς στο σπίτι. Καλά, μωρό μου. Τότε λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, φέρε με ένα στυλό και ένα χαρτί να γράψω κάτι πριν το ξεχάσω. Αχ, πρέπει να το θυμηθώ οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ξέρεις, νομίζω ότι τώρα τελευταία έχω αρχίσει να ξεχνάω κομματάκι. Αυτό είναι για μωρά. Να δοκιμάσω. Να σου πω να το κάνεις, αφού το αποφάσισες και σ' αρέσει. Κάνε το. Αλλά πριν φύγω εγώ για Ιταλία, να ξέρω ότι άφησα σε καλά χέρια. Ωραία, δεν θέλω να τον τρομάξω. Τρομάζουν οι άντρες με τα γρήγορα και τα ξαφνικά. Άσε να το χωνέψει λίγο. Έχει προχωρήσει το πράγμα? Έχει προχωρήσει, ξέρεις τώρα. Λίγο. Υπάρχει λίγο σε αυτά τα πράγματα, πώς γίνεται? Την επόμενη εβδομάδα θα κατέβει η μαμά για να το γνωρίσει. Και τι είπε όταν το είπες? Δεν το έχω πει ακόμα. Αλλά έχω ένα καλό προαίσθημα ότι θα το δεχτεί. Είδες. Όλα πάνε καλά. Μα δεν μου ούτυχαν και λίγα στην ερωτική μου ζωή. Να μην μου κάθεται άντρας προκοπής. Ο ένας ήταν αδελφή, ο άλλος ήταν θεόμουρλος, ο άλλος ήταν αλλού. Αυτή τη φορά όμως όλα μια χαρά. Ναι, ευτυχώς. Πάμε. Πάμε. Τι, παιδί μου, τι έπαθες? Τι είπες ότι ήταν ο προηγούμενος? Αδελφή. Ο προηγούμενος? Θεόμουρλος. Αυτό σου βγήκε λίγο παντρεμένος. Κάτι ήταν αυτό που ήθελα να πω στην Έλενα. Μα τι ήτανε, Θεέ μου. Κάτι για τον πατέρα της ήτανε, για τη μητέρα της, για τη θεία της. 2 ώρες το παλεύετε. Δεν τα αφήνετε καλύτερα. Άμα σας ξανάρθει, το γράφετε. Άστα τα μαλάκια σου. Όλο διαφημιστικά. Μας έχουν τρελάνει. Ανακατωμένα. Αυτό είναι για την Έλενα. Άστα. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Να αρχίσω, σκούπα. Να αρχίσεις. Και να αρχίσεις από έξω προς τα μέσα. Και να πάρεις και τα χαλιά. Να πάρεις και τις γωνίες. Όλο αράχνες είναι οι γωνίες. Όλο αράχνες είναι. Σταμάτα. Να μου φέρεις και τον καφέ. Τίποτα δεν κάνεις και τόσα λεφτά τζάμπα. Τίποτα δεν κάνεις. Μάλιστα. Και να μου ανοίξεις την τηλεόραση. Θέλω να δω βαρεμένο. Μ' αρέσει ο βαρεμένος. Μήπως να σας πάω καλύτερα στα κορίτσια να ησυχάσουμε. Τι είπες, τα κορίτσια. λοιπόν, έχω να το λέω στην Έλενα. Τι προκομμένο κορίτσι που είσαι.
Μα πώς θα προλαβαίνεις όλα, παιδί μου, πώς θα προλαβαίνεις. Ειλικρινά σου λέω, απορώ πώς θα προλαβαίνεις. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Πατέρα! Έλα. Πατέρα, πού είναι αυτός? Ποιος? Αυτός ο κατακουζινός που είναι. Κατακουζινός. Τώρα κατακουζινός. Το ξέρεις ότι αυτός είναι ο πατέρας της Έλενας? Το ξέρω. Το ξέρεις? Και δεν μου πες τίποτα, ρε πατέρα, νωρίτερα. Τι νωρίτερα, παιδάκι μου, τι νωρίτερα. Με ρώτησε νωρίτερα και το σου είπα. Τόσο καιρό ψάχνει η Έλενα, το ξέρεις. Έχει έρθει στο μαγαζί, έχει δει περιοδικά. Μέσω των περιοδικών, το ξέρεις. Ξέρεις κανένα ρε σκύπτα, θέλει να είναι παιδί αυτού του πράγματος? Να σου πω, αυτή το ξέρει. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Όχι. Πατέρα, νομίζω ότι χθες. Τους είδα μαζί χθες το βράδυ. Παίζει και αυτή στο διαφημιστικό του. Μπορεί να βγήκανε, ξέρω εγώ. Μια στιγμή, τι εννοείς παίζει κι αυτή? Ποιος άλλος παίζει δηλαδή? Ποιο? Και εσύ θα παίζεις. Περιπίνε, αν. Λέω, αν είναι 20 εκατομμύρια. Πατέρα. Τι? Δεν πιστεύω να πας να διαφημίσεις αυτό το τέρας που θα κλείσει το δικό μου. Δεν παιδάκι μου, μια προσφορά μου κάνανε, δεν τα πάμε. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι είπαμε. Αν θυμάσαι καλά, ήσουν έξαλλος. Και μετά δεν μου πες τίποτα. Και εσύ να πάψεις να το σκέφτεσαι. Και να το αναφέρεις, έτσι. Φεύγω. Πριν φύγεις, σε παρακαλώ. Πατέρα, πες μου ότι δεν θα το κάνεις. Θα πες μου κάτι. Αυτή τη φορά θα τους εκμεταλλευτούμε. Καταλαβαίνεις. Άκουσε με, πρόσεξε. Θα τους πάρω με τα λεφτά. Έτσι, δεν μπορεί μια ζωή πλούσια να μας πίνει το αίμα. Θα τους πάρω λοιπόν εμείς τα λεφτά. Θα χτυπήσουμε το σύστημα από μέσα. Με προδίδεις, πατέρα. Ο ίδιος μου ο πατέρας με προδίδει. Φεύγω. Να ξέρεις ότι από σήμερα γιο δεν έχεις. Αυτό να το ξέρεις. Ότι από σήμερα ξέγραψέ με. Και εσύ να ξέρεις ότι με τα μυαλά που έχεις ξέχασε ότι έχεις μαγαζί. Μια τελευταία ερώτηση πριν φύγεις. Παρακαλώ. Πες μου. Ναι. Αυτή το ξέρει. Ποιος? Ότι είναι κόρη του, το ξέρει. Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Τι κάνεις έτσι, βρε παιδάκι μου? Δεν έγινε τίποτα. Ένας ακόμα άντρας απέδειξε την ταυτότητά του. Καλή, τι είμαι εγώ? Το τεστ της ταυτότητας. Όλοι πάνω μου πρέπει να αποδεικνύουν το φίλο τους. Αχ, αυτοί οι νέοι. Πάντα μες στην καλή χαρά. Φτούσες, αγάπες μου, φτούσες. Έτσι, πάντα χαρούμενες σας θέλω. Να τις πω τώρα ότι θα φύγω Ιταλία μόνιμα που έχει χάσει την επαφή. Ελάτε να καθίσετε κοντά μου. Να σας χαρώ θέλω. Αχ, πότε θα μεγαλώσω κι εγώ να γίνω μια ανέμελη. Μπορεί τον είχα αγαπήσει αυτό. Θα τον ξεχάσεις. Όπως ξέχασα κι εγώ. Να, κοίτα τα μάτια μου. Το απόλυτο κενό. Θέλω να πεθάνω. Έλα, μωρέ, μην κάνεις έτσι. Άσε το, σηκώνω εγώ. Ναι. Γεια σας. Η μαμά σου είναι. Θέλω να πεθάνω δυο φορές. Χαιρετισμούς να της πεις. Τη σκεφτόμαστε πολύ. Ναι. Η Έλενα είμαι. Τι κάνετε? Όχι, η Ρένα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σας μιλήσει. Ναι, ναι, θα τη ρωτήσω εγώ. Γεια σας. Η μαμά σου ρωτάει τι να βάλει την Κυριακή που θα έρθει να γνωρίσει τον γαμπρό. Επιτέλους, ένας γαμπρός στο σπίτι. Έτσι όπως πάτε, θα μείνετε στο ράφι. Ακούς? Δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό το Γιάννη. Φοβάται τη δέσμευση. Γιατί κατά βάθος με αγαπάει, το ξέρω. Αυτό που θα έλεγα τώρα θα ήταν να ζήσουμε μαζί. Κοιμάμαι δίπλα του, να ξυπνάω δίπλα του. Να με παίρνει αγκαλιά. Έτσι φτιάχνω πρωινό. Αχ, να μείνω έγκυος, να κάνω παιδάκια. Ό,τι δηλαδή θέλουν όλες οι γυναίκες. Γιατί κάνουν τα εύκολα δύσκολα αυτοί οι άντρες, μου λες. Μέχρι που να φτάσουν στο γάμο, εμείς έχουμε πια βαρεθεί. Και μετά μας λένε στρίγκλες. Πέντε, τι πρόκειται να κάνεις με τον Άλκη, έτσι θα τον αφήσεις? Μήπως θέλεις μια τρουμπίτσα? Όχι. Τι πρόκειται να κάνεις, μου λες? Εγώ πάω μέσα. Να δω μήπως έχει τούρτα σοκολάτα με δαμάσκηνο. Σαχαροδιαβητική την έχει κάνει αυτός ο έρωτας. Ευχαριστούμε πολύ, μπορείς να πηγαίνεις. Μάικ. Γιατί δεν κάνουμε το άλλο? Μια ομάδα από οργισμένα παιδιά που τους κυνηγάνε τα ΜΑΤ. Μπαίνω σε ένα βιβλιοπωλείο, παίρνω βιβλία και κάνω ό,τι διαβάζω. Μπαίνουν μέσα τα ΜΑΤ και βλέπουν μόνο πελάτες. Σλόγγαν, το βιβλίο σώζει τα κεφάλια σας. Μαέκ, είναι η μοναδική δουλειά που μας προτείνανε τους τελευταίους 6 μήνες. Αν τη χάσουμε, κλείσαμε. Το κατάλαβες αυτό?
Βρείτε μία λύση. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ας τους απαγάγετε. Εκβιάστε τους. Κάντε κάτι. Το διαφημιστικό πρέπει να γίνει. Διέρη και Βασίλη, μήπως. Να τους πιάσει μια παράνοια να έρθει να στρώσουν. Τι εννοείς? Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοεί και δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Πιάσαμε που πιάσαμε πάτο. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Λες ότι... καταπληκτική ιδέα. Μάικ, είσαι σατανικός. Ευχαριστώ. Δεν ξαναπατάω σπίτι μου, τελείωσα. Δεν θέλω να το ξαναδώ, ρε παιδάκι μου. Είναι δυνατόν να με πουλάει έτσι ο ίδιος μου ο πατέρας? Είναι δυνατόν, ρε Γιάννη? Εδώ η άλλη πούλησε τα δίδυμά της από το ίντερνετ, ρε, νεογέννητα. Εσύ τουλάχιστον τρως, κάνεις κακάκια μόνος σου, περπατάς. Παιδικά σε κανέναν δεν πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη. Σε κανέναν, Γιάννη, τελείωσε. Ηρέμησε, τους πήρε όλους η μπάλα. Για το καλό στο κάνει ο άνθρωπος, σου ξεπληρώσει τα χρέη. Ναι, καλά, η θυσία του πατέρα μου είναι έτσι. Στα πόδια μου μπορεί να μην παίρνει, στα πόδια μου μπορεί να μην ασχολείται με τις δουλειές μου. Γίνεται αυτό? Γίνεται, σταμάτα εσύ. Αμέσως εσύ, διαφωνείς τώρα. Έχει το δικό μου τον πατέρα. Άμα το ρωτήσει που δουλεύω, θα σου πει στον Πειραιά. Με είχε δει εκεί πέρα μια φορά περαστικό και τώρα θα σε κόβω. Όλοι εγωιστές είναι όλοι ίδιοι. Εγωιστές με ονοματεπώνυμο. Μακάρι να έχει ονοματεπώνυμο ο δικός μου. Στους ανώνυμους αλκοολικούς είναι. Εγώ για ανάγκη από σήμερα πατέρα δεν έχω. Τελείωσε. Και κολοτούμπες να κάνει και από το ταβάνι, από τον πολυέλαιο να κρεμαστεί. Εγώ πατέρα δεν έχω. Τελείωσε! Να τις κάνω πρώτα σιγά. Γιατί όχι. Αν της κάνω μία πρόταση γάμου την ημέρα, πόσο θα αντέξει? Ένα, δύο, τρεις, πέντε. Στέλνω στο αποκύψη. Ωραία. Αφού δεν πήρα τη μητέρα, θα πάρω τουλάχιστον την κόρη. Να πω. Ξέρεις τι μου αρέσει σε σένα? Ότι χτυπάς πριν μπεις στην πόρτα. Αυτό μου αρέσει πολύ. Αχ, με τα αστεία σας πάντα. Λοιπόν, πρέπει να σας ειδοποιήσω για μια μικρή αλλαγή στο νούμερο. Πρέπει να ειδοποιήσετε τον κύριο Κατακοζινό ότι ο κύριος Αριστίδης βρήκε άλλο παρτενέρ και να μην κάνει τον κόπο ο κύριος Κατακοζινός. Τα λες με δικά σου λόγια γιατί δεν το πιάσε. Ο κύριος Αριστίδης, λέω, μια και δεν... θα φέρει, είπε, άλλο παρτενέρ, οπότε... μπορούμε να αρχίσουμε το γύρισμα σε 2 ώρες πάνω κάτω. Το συνεργείο μας είναι έτοιμο. Μου λες. Είσαι ή δεν είσαι ο σκηνοθέτης εδώ μέσα? Είμαι. Και αφού είσαι ο σκηνοθέτης, είδες τον Κατακουζινό να παίζει και δεν σου άρεσε? Όχι, εγώ δεν έχω δει καθόλου ποιος είναι ο Κατακουζινός. Και χωρίς να δεις αποφασίζεις για αντικαταστάτη? Όχι, εγώ, ο κύριος Αριστίδης. Πρώτον δεν είναι κύριος! Αφού θέλει ένας φτωχός καλλιτέχνης να χάσει το ψωμάκι του με το να τον αντικαταστήσει. Και δεύτερο, θα γίνει ό,τι πει ο σκηνοθέτης μας. Δηλαδή εσύ. Δηλαδή θα το κάνουμε... Αλλιώς, πώς θα πάρεις την απόφαση? Δόξα τω Θεέ. Μια δουλειά τσεχαβλάκι μου κι εγώ, να χτενίζω μοντέλα και αυτή την έχασα εξαιτία σου. Πώς θα ανέβω εγώ τώρα ψηλά, μου λες? Άντε, πήγε να παίξεις διαφήμιση μαζί με όλη την οικογένεια. Πάρε και το αρτέμι μας, δεν έχω αντίρρηση. Άντε, πηγαίνετε όλοι. Τι είναι αυτά που λες? Εγώ, Άλκη μου, ήμουν εναντίον από την αρχή. Του το είπα μάλιστα καθαρά και εξάστερα. Που πας πατέρα, του είπα. Τι να τα κάνουμε εμείς τα 20 εκατομμύρια, του είπα. Α, όχι, Άλκη μου, του το είπα. Μη πας, είπα. Γεια σας. Γεια. Ξέρετε, παρακαλώ, που θα βρω τον κύριο Αριστίδη. Δεν είναι στο σπίτι. Τι να κάνεις σπίτι, κυρία μου? Στο σπίτι δεν παίζουν πράγματα. Τι τον θέλετε? Είμαι από τη διαφημιστική. Για τη διαφήμιση εννοείται? Μάλιστα, για τη διαφήμιση. Κοίτα, έχουν το θράσο να έρχονται και στο μαγαζί μου τώρα. Κοίτα εδώ. Α, είμαι η κόρη του. Τι κάνετε? Και εδώ ποδό ο γιος του. Χαίρομαι πολύ. Να λείπουν οι συστάσεις. Μάλιστα, λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, πείτε το ότι ο κύριος Κατακουζινός πήρε άλλον παρτενέρ για το ρόλο. Τι έκανε, λέει? Σε 2 ώρες ξεκινάμε γύρισμα με τον αντικαταστάτη. Για μισό λεπτό. Βρήκε άλλον. Δεν θα παίξει δηλαδή ο μπαμπάς μου στη διαφήμιση? Πήρε άλλον ο οποίος είναι καλύτερος από τον μπαμπά μου στο ρόλο που έπαιζε εκείνος? Ποιος το λέει αυτό, παρακαλώ? Ο σκηνοθέτης. Να του πείτε του σκηνοθέτη να πάει να κουρευτεί.
Ο πατέρας μου είναι ο καλύτερος. Και δεν τον παίρνουν έτσι το ρόλο από τα χέρια ενός επαγγελματία, χωρίς να το συζητήσουν μαζί του, χωρίς να τον δουν να παίζει. Είναι που κοβόταν η αδερφούλα μου για μένα, κοίτα χάλι, κοίτα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχουμε εδώ. Κανείς δεν πρόκειται να τον αντικαταστήσει. Ο πατέρας μου είναι ο καλύτερος. Αυτό να το δούμε, Πολύ σύντομα σας το υπόσχομαι. Δεν έχω κανένα, Χριστίνα. Κανένα δεν έχω, μόνο μου. Και η μεγαλύτερη εχθρή μου να ήταν, θα μου φερόντουσαν με μεγαλύτερη αγάπη. Ναι, το πιάνω, αλλά τέλος πάντων, χαίρετε. Όλοι με κατέληξαν. Με κατέληξαν όλοι. Η αδελφή μου, η αγαπημένη μου, ο πατέρας μου, όλοι. Άλκη. Όλοι, μόνος μου είναι τώρα, μόνο. Άλκη μου, αγόρι μου, αλλά... Φαστούλες, να. Τι σου πήρα εγώ, φαστούλες. Τι θα κάνω εγώ, Χριστέ μου, στη ζωή μου, τι θα κάνω. Τα δεκάρια έχουν περάσει. Όλα τα ξεχνάει, τα χαρτιά ποτέ. Αχ, δεν το πιστεύω. Βγήκα πάλι. Κέρδισα. Εγώ, μια χαμένη της αγάπης, κερδίζω στο χαρτί. Χαίρετε. Καλώς ήταν. Πώς από εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω δεν λέγεται από το τηλέφωνο. Πέρασε. Χαρτιά παίζουν. Κι αυτός καλούτσικος είναι. Είναι παντρεμένος άραγε. Α, μην ξανακούσω αυτή τη λέξη, για πολύ ξένη. Μην την ξανακούσω γιατί θα βγάλω μπιμπίκια. Θέλω τη βοήθειά σου. Δεν ξέρω πώς θα το πω στην Έλενα. Ο σκηνοθέτης ζήτησε τη Λαζοπούλου. Όταν μπαίνουν άντρες στο σπίτι, πρέπει να σκέφτεστε όλα τα ενδεχόμενα. Τι έγινε, παιδιά? Τίποτα, Έλενα μου, κάτι τεχνικά. Τι να την κάνει τη Λαζοπούλου? Να τη δει για τον διαφημιστικό. Απίβδησε ο άνθρωπος, πολλούς βεντετισμούς του κάνατε. Και με το δίκιο. Ας τολμήσει και θα τον στείλω στο Ιράν να γυρίσει ταινίες για το φεστιβάλ. Δεν ξέρω πού θα τον στείλεις. Σε 2 ώρες το συνεργείο είναι έτοιμο και πάει πλάνο. Έλενα, χρυσό μου, άσε τα χαρτιά και σήκω. Γιατί? Τι έγινε? Να ρωτήσετε πρώτα αν είναι ανήπαντρος, μην έχουμε κανένα μπέρδεμα. Αχ, σταμάτα, θεία πολυξένη. Έλα, Έλενα, πουλάκι μου, έχουμε γύρισμα. Δεν μπορώ, έχω δουλειά. Δεν έχει καμία απολύτως δουλειά. Ερχόμαστε. Άντε να δούμε. Σας περιμένω. Γεια σας. Γεια σας. Ο Μαρκούτσικος. Παίξε τώρα. Θα το κάνω. Για τα λεφτά θα έρθουν. Για την ψωνάρα θα έρθουν. Για την τέχνη θα το κάνουν. Ναι, σιγά. Άσε, μαδρεμάρα. Θα το κάνουν για να μην τους πάρει τη δουλειά ο άλλος. Τι σου κάνει το παραθύρι στο στόμα είναι εκβιασμός. Καλά κάνει. Θα το στήσουμε και θα δούμε ποιος μένει και ποιος φεύγει. Ξεχνάς ότι το νούμερο είναι δικό μου, έχω πνευματικά δικαιώματα. Μαζί το γράψαμε το νούμερο, έχω και εγώ πνευματικά δικαιώματα. Δεν με βγάζει κανένας εμένα από αυτό το νούμερο. Ποιο γράψατε εσείς, πού είναι ο κατακουζινός? Εδώ είναι, παιδάκι μου, ο κατακουζινός. Καλά, όλους τους σας και τους κάνανε σκηνοθέτες. Εγώ είμαι ο Μιχαήλ Κατακουζινός. Δεν είναι Μιχαήλ από ιστορία τα παιδιά. Λοιπόν, αρχίζουμε το νούμερο. Από την αρχή. Για αρχή. Εσύ είναι το Αντωνία και ο Αντωνάκης. Ωραία. Πάμε. Έτσι όπως το στήσαμε. Μια στιγμή είμαι κι εγώ εδώ. 5. 4-3-2-1 αρχίζουμε. Αυτό είναι το μπάνιο, η πόρτα του μπάνιου. Μπαίνω μέσα. Κλείστε την πόρτα. Έτσι. Παίζε. Αντωνία! Αντωνία! Αντωνία, πες ένα λόγο, βγάλε ένα ήχο, ένα ρόγχο. Να δω σε τι κατάσταση βρίσκεσαι! Σε πλήρη κατάσταση βρίσκομαι! Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Παντοδύναμο, ζει! Αχ, Αντωνία, εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι είναι μια απλή υπόθεση σεξ, ρε! Εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα! Σε πλήρη κατάσταση βρίσκομαι! Κουτό, σ' αγαπάω, βρε κουτό! Το σώμα μου ήταν με την άλλη! Ψυχή μου όμως, η καρδιά μου ήταν με σένα, δεν το καταλαβαίνεις! Σε σκίσω! Αντωνία, δεν βλέπεις πως έχω, δεν σ' έχω όπως κι όπως, δεν βλέπεις σαν βασίλισσα σ' έχω, σαν τη μάνα μου σ' έχω. Πόρτα άνοιξε. Α, λοιπόν. Α, πάντα τα ίδια έκανε. Με χαστούκησες τόσο δυνατά που με έπιανε προκέφαλος. Και εσύ με έφτυνες. Με έφτυνες, ε! Με έφτυνες, ενώ είσαι ζουμπάς. Πώς το πετύχαινες, εδώ, ε! Εγώ σε έφτυνα από τόσο ψηλό, πώς έφτυνα, πώς έφτανα, βρε! Δεν ξέρω, έχεις την τεχνική σου, έκανες έτσι τα σύμφωνα. Εδώ,
Ζουμπάς! Ήσουν και με επιτύχεις εδώ. Και ξέρω γιατί το έκανες. Το έκανες, ξέρεις γιατί το έκανες. Για να τα μπέρδεψα τα λόγια. Να τα χάσω, να βγεις καλύτερα. Εσύ μιλάς τόσο αργά που εγώ ξεχνάω τα δικά μου. Αλλά ξέρω γιατί. Ξέρω γιατί ζήλευες, ε. Επειδή η άλλη, η Σταρ, η Ντίβα, τα φτιάξε μαζί μου. Και θα μου δίνε το μεγάλο ρόλο. Εγώ ζήλευα. Ζήλευα εγώ. Το μόνο που ήθελε να δε καλά οι φίλοι μου. Ναι, και εσύ θα μένες πίσω. Θα παίρνω εγώ το ρόλο και εσύ θα μένες πίσω, ε! Έτσι, κατάλαβα τώρα. Είσαι ο τεχνό της κυρίας, ε! Αυτό, θα έδωσες τη φωτογραφία μας, ε! Την έδωσες φωτογραφία, ε! Για να σε συγχαθώ και εσένα και την κοινωνία ολόκληρη. Και όλους τους φίλους μου και να φύγω, ε! Γι' αυτό την έδωσες τη φωτογραφία! Είσαι ένας ανόητος, ένας βλάχας είσαι, ένας εγωιστής είσαι! Εσύ ξέρεις τι έχεις, ξέρεις τι έχεις, Αριστίδη, κακό χαρακτήρα έχεις! Έχεις! Αριστείδη, Αριστείδακο μου, όχι, μην μου το κάνεις αυτό, Αριστείδη, μην μου το κάνεις αυτό, Αριστείδακο μου, μην μου το κάνεις, γιατρό. Το κόσμο τα κλειδιά να μπω μες στις ψυχές. Να αφήσω εποχές.